Χαρά μου, μ' ακούς. Σε ακούω. Θέλω να μου πεις είσαι τι έχει γίνει με το βιβλίο της πρώτης γυμνασίου. Ξαφνικά έχει προκληθεί ένας άλλος για ένα story που παρουσιάζεται μέσα σε αυτό το βιβλίο που εμέσως σπηλή σαφώς μας μιλάει για μια σχέση παιδεραστίας. Μπράβο. Λοιπόν, λέμε εμείς Τίνα και Ρούλα και στυλιτεύουμε και σωστά το κάνουμε το γεγονός ότι ο συζυγοκτόνος που έβαλε φρικτό τέλος στη ζωή της Καρολάιν φλέρταρε στα 27 του, ενήλικος, και έκανε σχέση μαζί της όταν εκείνη ήταν μόλις 14. Ωραία. Και ξαφνικά βλέπουμε και γίνεται, έχει γίνει σάλος πλέον ότι ό,τι και να λέμε εμείς πάει στο βρόντο, διότι στο βιβλίο της νεοελληνικής γλώσσας της πρώτης γυμνασίου, παρακαλώ, διδάσκεται η ιστορία ενός 25χρονου ηλεκτρολόγου του Σάκη που διατηρούσε από καιρό ερωτική σχέση με ένα κορίτσι μόλις 15 ετών μαθήτρια γυμνασίου. Και τώρα μιλάμε για βιβλίο της πρώτης γυμνασίου, έτσι. Αυτό που διδάσκεται τώρα, να το καταλάβει ο κόσμος. Το αυτό το βιβλίο που διδάσκεται στα παιδιά σας μιλάει για μια σχέση του Σάκη του ηλεκτρολόγου. Έτσι. Ο οποίος, πόσο χρονών είπαμε είναι. 25 είναι. 25 ο Σάκης με ένα 15χρονο κορίτσι. Μπράβο. Και κανείς μέχρι τώρα δεν έχει αντιδράσει. Καταρχάς, εγώ να ρωτήσω κάτι ως χαζή. Λοιπόν, όλα αυτά τα βιβλία, πριν περάσουν στην εκπαίδευση, δεν περνάνε από λογοκρισία, όπως λέγαμε παλαιότερα, δεν περνάνε από έλεγχο. Προφανώς ελέγχονται, αλλά επίσης προφανέστατα διαφεύγουν πράγματα. Εκτός αν πια θεωρούν ότι είναι κάτι πολύ φυσιολογικό και μπαίνει επί τούτου. Σίγουρα για μένα είναι κατακριτέο και για τον περισσότερο κόσμο. Λοιπόν, σε ένα κείμενο λοιπόν, στη δεύτερη ενότητα, στο κείμενο 6, περιγράφεται ένας καθηγητής, ο οποίος άρχιζε πάντα τη φράση του με τη λέξη «ο Σάκης», δηλαδή το χρονικό επίρρημα, που σημαίνει όσες φορές, όπου, κάθε φορά, κάθε που κτλ. Τα κορίτσια λοιπόν, όταν έλεγε ο καθηγητής «ο Σάκης», γελούσαν και έλεγαν «ναι, ναι, ο Σάκης, ο Σάκης», εννοώντας τον 25χρονο, το όνομά του. Ο καθηγητής δεν καταλάβαινε, πάντα τώρα περιγράφω τι λέει μέσα το κείμενο. Ο καθηγητής δεν καταλάβαινε ποιες μαθήτριες ήταν οι δράστες, ούτε μπορούσε να καταλάβει για ποιον λόγο τις ερέθιζε τόσο πολύ αυτή η λέξη, το χρονικό επίρρημα ο Σάκης. Οι μαθήτριες δεν αναφέρονταν στο χρονικό επίρρημα, αλλά στον Σάκη τον ηλεκτρολόγο, μεγαλύτερό τους 20 με 25 χρόνων, που εδώ και κάτι μήνες είχε κάνει σχέση με μία μαθήτρια της τάξης, την Αλέκα, ψηλή περιγράφεται, αδύνατη, με κοντά ξανθά μαλλιά, μεγάλα καστανά μάτια, μακριά χέρια και πόδια. Συγγνώμη τώρα, όλα αυτά αναφέρονται στο βιβλίο της πρώτης γυμνασίου. Αναφέρονται μέσα στο κείμενο και τα περιγράφω έτσι ακριβώς. Ξερακιανή και ζόρικη. Έτσι γράφει το βιβλίο. Έτσι γράφει το βιβλίο. Λοιπόν, αυτό είναι στο κείμενο 6 της δεύτερης ενότητας. Και φέρει τον τίτλο «Ο Σάκης, το χρονικό επίρρημα». Εγώ τώρα να κάνω μια κουτή ερώτηση. Να κάνω. Ποιος είναι ο λόγος που υπάρχει αυτό το κείμενο, δηλαδή για το Σάκης, για να εμπεδώσουν τα παιδιά, ας πούμε, την έκφραση. Ναι, προφανώς θέλει να γίνει κατανοητή η έννοια «Ο Σάκης». Ο Ιησούς θα μπορούσε να υπάρχει. Αν θέλει να γίνει έτσι κατανοητή. Και παραδείγματα για να γίνει κατανοητή ένα χρονικό επίρρημα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Λοιπόν, σύμφωνα με το κείμενο του βιβλίου, η πρώτη από την τάξη, η κοπέλα αυτή, η Αλέκα, ήταν η πρώτη από την τάξη που έβγαινε ραντεβού. Ήταν ο πρώτος έρωτας της τάξης. Εκείνος την περίμενε μετά το σχολείο στην άλλη γωνία. Όλα αυτά, επαναλαμβάνω, αναφέρονται στην ιστορία που φιλοξενείται στο βιβλίο της πρώτης γυμνασίου. Πάμε παρακάτω. Οι μαθήτριες έτρεχαν πίσω για να τον δουν και τα σχόλια έδαιναν και έπαιρναν. Αυτά είναι λόγια, σου διαβάζω το κείμενο, έτσι δεν είναι δικά μου. Ο καθηγητής λοιπόν, σύμφωνα με το κείμενο πάντα, φώναξε την πρώτη μαθήτρια στο γραφείο του, τη Μαρία, και τη ρώτησε τι συμβαίνει. Γιατί αυτή η αντίδραση. Εκείνη λοιπόν του απάντησε πως στο δικό της θρανείο δεν γνωρίζουν τίποτα και ότι μάλλον τα κορίτσια το πήραν έτσι και φαίνεται το διασκεδάζουν. Ρώτησε και άλλες μαθήτριες, ο καθηγητής. Καμία όμως δεν γνώριζε τι συμβαίνει και κάποιες από αυτές. Αυτό είναι κλεμμένο από σακελάριο. Λοιπόν, μπορεί να κάνει ναι, αυτό που πέφτει για δικιά ο καθηγητής λοιπόν προσπάθησε να βγάλει τη λέξη από το λεξιλογιό του, όμως αυτή η λέξη αντιστεκόταν
έβγαινε αυθόρμητα, όπως περιγράφεται στο βιβλίο, τα κορίτσια γελούσαν με την καρδιά τους, διότι όπως καταλήγει το κείμενο, για αυτά ήταν υπόθεση καρδιάς και όχι γραμματικής. Εντάξει, τώρα έχω εκνευριστεί πάρα πολύ. Γελάμε, ναι, αλλά είναι πολύ τραγικό, σοβαρό το θέμα, έτσι. Τραγικό, ναι. Γιατί καταρχάς υπάρχουν πάρα πολλά τοπήματα μέσα στο κείμενο, έτσι. Πέρα από το τραγικό της σχέσης ενός παιδιού με έναν 25χρονο. Ναι. Ζόρι, χερακιανή, ψηλή, κοντά ξανθά. Ακριβώς. Περιγράφει δηλαδή ένα μοντέλο. Αυτό. Μακριά πόδια, μακριά χέρια. Δηλαδή περνάνε στα κοριτσάκια λάθος πρότυπα. Και μετά λένε γιατί τα κοριτσάκια έχουν κατάθλιψη, γιατί τα κοριτσάκια έχουν διατροφικές διαταραχές. Αυτό, έτσι ακριβώς είναι. Έτσι, και αυτό, όλα αυτά είναι στο βιβλίο της πρώτης γυμνασίου. Περιγράφουν μία κούκλα που έχει σχέση με έναν μεγαλύτερό της κατά 15 χρόνια, ανήλικη εκείνη, ενήλικος ο άλλος. Και όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, τα διαβάζουν τα παιδιά σας, παίρνουν τέτοια μηνύματα. Ότι είναι πολύ φυσιολογικό το κοριτσάκι σας που πηγαίνει στην πρώτη γυμνασίου να έχει σχέση με τον ηλεκτρολόγο, τον 25χρονο. Επίσης ότι θα πρέπει για να είναι αποδεκτή και να αρέσει στα αγοράκια να είναι ψηλή, ξανθιά, με μακριά χέρια, μακριά πόδια. Καλονί, μοντέλο. Ρε, θα τρελαθούμε, εντάξει, παιδιά, να αλλάξουμε θέμα. Δεν θέλω να πω όλα αυτά που αισθάνομαι, γιατί θα παρεκτραπώ. Τι να πω. Και υπάρχουν ακόμα, δηλαδή, το Υπουργείο Παιδείας τι κάνει. Τόσοι γονείς, αγαπητοί γονείς, ανοίξτε τα βιβλία των παιδιών σας. Κάντε την καταγγελία σας στο Υπουργείο Παιδείας. Είναι απαράδεκτο. Πέρα το ότι περνάνε στα παιδιά λάθος πρότυπα, την παιδεραστία τη θεωρούν φυσιολογικό γεγονός. Και εξιστορείται με μεγάλη χαρά στο βιβλίο της πρώτης γυμνασίου για να μάθουν τα παιδάκια σας τι είναι το σάκης. Τι να πω. Ζήνε, συμβαίνει πάντως αυτό. Τι να πω, ρε παιδιά, τι να πω. Στην ελληνική κοινωνία συμβαίνει, έτσι. Στα χωριά ακόμα και τώρα πολλά κορίτσια τα παντρεύουν μικρά. Η Ρωμά, 12 χρόνων γεννούν. Εντάξει, να σου πω κάτι, πάμε πια σε ειδικές περιπτώσεις. Αλλά είναι ανεπίτρεπτο μέσα σε ένα βιβλίο. Δηλαδή το βιβλίο σε καθοδηγεί. Είναι θέμα παιδείας. Και όταν αυτό υπάρχει μέσα στο βιβλίο, τελείωσε. Πώς θα αλλάξει η κοινωνία. Δηλαδή υπάρχουν δύο δεδομένα. Ένα κοριτσάκι της πρώτης γυμνασίου θα πρέπει να είναι δίμετρο με λεπτά άκρα, κοντά ξανθά μαλλιά εικόνας μοντέλου και να τάχει με έναν 25χρονο. Αυτή είναι λοιπόν η εικόνα που επιβάλλει στα παιδιά σας στο Υπουργείο Παιδείας με τα αναγνώσματα που του δίνει. Και μιλάμε πάλι, δεν τα λέμε από το μυαλό μας, είναι το βιβλίο της πρώτης γυμνασίου της νεοελληνικής γλώσσας. Που εμείς είχαμε το γράφω και μαθαίνω. Ναι, έτσι ακριβώς. Τι να πω. Παιδιά, πάμε παρακάτω, δεν μπορώ όλο αυτό το θέμα. Κάνουν σχέση και δεν διαβάζουν, είναι απλά τα πράγματα. Και εδώ πέρα τώρα ερχόμαστε που μας λένε δημοσιογράφος της κλειδαρότρυπας. Εδώ, κυρίες και κύριοι, στα παιδιά σας, είναι μία κλειδαρότρυπα το βιβλίο τους. Και τους αναφέρει τη σχέση του Σάκη, του 25χρονου, με το 14χρονο κοριτσάκι. Ποιος είναι η κλειδαρότρυπα εδώ? Και ανώμαλη κλειδαρότρυπα. Γιατί μιλάμε για ένα παιδί με έναν ενήλικα. Ρε, θα τρελαθούμε.